Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ευρισκόμενοι στο 29ο κεφάλαιο, στον 10ο στίχο. Η Σοφία Σιράχ έχει ενότητες, δηλαδή μερικά χωρία, τα οποία αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Τελειώνει αυτή η ενότητα, αρχίζει μια άλλη ενότητα. Έτσι, είχαμε αρχίσει την ενότητα του να δανείζει κανείς, γιατί είναι μια μορφή ελεημοσύνης. Το ενθυμίστε αυτό. Αλλά είναι όμως βέβαια ένα δίκοπο μαχαίρι το να δανείζει κανείς και να μην τα πάρει πίσω, με την προϋπόθεση κατά τον νόμο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ότι δεν θα υπάρξει τόκος. Δανεισμός χωρίς τόκον. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι αυτό αποτελεί ελεημοσύνη. Το ρήμα όμως δανείζω προϋποθέτει επιστροφήν του αντικειμένου ή του κεφαλαίου που έχω δανειστεί. Ξαναλέγω, χωρίς τόκον. Μάλιστα σαφώς λέγει ούτε επί χρημάτων ούτε επί πραγμάτων πρέπει να υπάρχει τόκος. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες διευκολύνσεις που συγκινούν πραγματικά. Εάν ο άλλος λέγει δεν έχει να σου δώσει, τι να σου δώσει, σου δίνει το παλτό του, το ημάτιο. Είναι δύο τα ενδύματα του ανθρώπου, ο χιτώνας και το ημάτιον. Ο χιτώνας είναι το εσωτερικό και το ημάτιον είναι το εξωτερικό. Ό,τι σε εμάς ακριβώς, αυτό εδώ είναι το ημάτιον, το απ' έξω, το παλτό. Τα από μέσα είναι ο χιτών. Λέγει, αν του πάρεις ενέχειρον το παλτό του, το ημάτιό του, πρόσεξε, πρώτης δύσεως του ηλίου θα του το δώσεις, διότι πώς θα κοιμηθεί ο άνθρωπος χωρίς το ημάτιό του? Διότι τον παλιό καιρό δεν διάθεταν κουβέρτες και παπλώματα και τέτοια, αλλά οι φτωχοί άνθρωποι τι λιγόντουσαν στο παλτό τους, στο ράσο θα λέγαμε σήμερα. Και έτσι αυτό δεν ήτανε και στρώμα, ήτανε και πάπλωμα, κουβέρτα. Αλλά εάν του πάρεις, λέγει, και δεν το δώσεις το βράδυ, που θα κοιμίζει ο άνθρωπος? Και θα βοήσει, λέει, θα αγανακτήσει, θα πει Θεέ μου, και εγώ θα τον ακούσω, λέει ο Θεός. Και αυτό δεν σε συμφέρει εσένα που δεν του δώσες πίσω το ημάτιον για να κοιμηθεί? Βλέπετε δηλαδή τι ωραίες διευκολύνσεις υπάρχουν. Ναι μεν, αλλά δηλαδή θα δανειστείς, θα δανείσεις, και εκείνος που δανειστεί πρέπει να επιστρέψει, να είναι συνεπής στην παράκλησή του για δανεισμό κλπ. Συνεχίζουμε ακόμη κάτι λίγο για το θέμα του δανεισμού και μετά μπαίνουμε σε μια άλλη παρακάτω ενότητα. Διότι μπορεί να χάσεις τα χρήματά σου. Αυτό δεν υπάρχει αντίρρηση. Γι' αυτό λέγει απόλεσον αργύριον δι' αδελφών και φίλων. Και μη ιωθήτω γιώτα ωμέγα, ιωθήτω δίπο των λίθων εις απώλειαν. Εν ανάγκη η απόδοση. Ας χάσεις τα χρήματά σου για τον στερούμενον αδελφό και φίλο και μη τα αφήνεις να σκουριάσουν θαμμένα στο χώμα. Ήταν συνήθεια των αρχαίων, αγαπητοί, να θάπτουν τα χρήματά τους και ό,τι πολύτιμο είχαν, χρυσός, άργυρος κλπ, για λόγους ασφαλείας από τους κλέπτας. Μένοντας όμως στη γη, βέβαια υφίσταντο κάποιαν ίωση, γιώτα ωμέγα, δηλαδή κάποια σκουριά. Κατά λέξη θα πει σκουριά. Θα μου πείτε ο χρυσός σκουριάζει, ο άργυρος σκουριάζει. Τέλος πάντων υφίστανε μία όχι καλή έτσι, επίδραση. Είναι προτιμότερο λοιπόν, λέει ο ιερός συγγραφεύς, να διατεθούν στις ανάγκες των πτωχών και των φίλων παρά να μένουν ανενέργητα τα θησαυροί σου ανενέργητοι εις το έδαφος ή εις το χρηματοκιβώτιό σου. Βέβαια έτσι πάντα σκέπτεται ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που έχει σπλάχνα ικτυρμών.
προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους. Αν πείτε και σε μια δική μου ανάγκη, αν πείτε τούτο ή εκείνο, έχετε υπομονή, διότι το κάθε χωρίον που αναφέρεται μας δείχνει και μια πλευρά του θέματος που αναπτύσσεται. Και προχωρούμε στον 11ο στίχο και λέγει: «Θες, θέσε δηλαδή, τον θησαυρόν σου κατεντολάς υψίστου και λυσιτελήσει μάλλον ή το χρυσίον». Δηλαδή, χρησιμοποίησε τα χρήματά σου σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και αυτό θα σε ωφελήσει περισσότερο από αυτόν τον ίδιον των χρυσών. Είναι μία ωραία και επιγραμματική, θα έλεγα, προτροπή χρήσεως των υλικών αγαθών. Και είναι κάπως γενική επιταγή αυτή, όχι μόνο για την περίπτωση ενός δανεισμού. Δεν αναφέρεται δηλαδή μόνο στον δανεισμό και την ελεημοσύνη, γιατί είπαμε ο δανεισμός είναι μία μορφή ελεημοσύνης, αλλά γενικά στη χρήση των υλικών αγαθών. Προτιμάς να έχεις τα υλικά σου αγαθά στην αποθήκη? Φερειπίν σιτάρι και πέρασε ο καιρός. Τώρα αυτό θα μαμουνιάσει το σιτάρι. Θα πάει εκείνα τα ζουζούνια εκεί, θα φάνε το σιτάρι, θα φάνε το χρυθάρι. Πώς δηλαδή, πώς θα γίνει? Τι θέλεις, να πάει χαμένο και να μην το δώσεις στους φτωχούς? Όχι, διάθεσέ το. Αν τα υλικά αγαθά χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, ποτέ βέβαια δεν θα διατεθούν στην ποικίλη σπατάλη και ασωτεία. Και αυτό βέβαια αρνητικός. Θετικός όμως, τα χρήματα, τα αγαθά γενικά, μπορούν να διατεθούν σαν φιλανθρωπία. Και αυτά κατατίθενται, τα υλικά αγαθά, εις την τράπεζα του ουρανού, εις την αποθήκη του ουρανού. Έλεγε κάποιος πατήρ της εκκλησίας μας, ξέρεις τι σου λέγει ο Θεός? Σου λέγει το εξής: έχεις ένα διόροφο οίκημα, από κάτω είναι η αποθήκη και απάνω είναι το σπίτι σου. Όταν σου λέγει δώσε ελεημοσύνη, ξέρεις τι θέλει να σου πει? Να μεταφέρεις εκείνα που είναι στο κάτω πάτωμα, να τα μεταφέρεις στο επάνω πάτωμα, δηλαδή εις τον ουρανό. Αυτό είναι, να τα μεταφέρεις εις τον ουρανό. Γι' αυτό λέγει ο παροιμιαστής: δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Εκείνος ο οποίος λέγει ελεεί των πτωχών, στην πραγματικότητα δανείζει τον Θεό. Και ο Θεός, ξέρετε, είναι καλόπιστος, βεβαίως. Θα σου αποδώσει το χρέος του κατά τον καιρό που πρέπει. Κατά δε το δώμα αυτού, ανταποδώσει αυτού. Είναι στις παροιμίες 19,17. Διότι όταν εσύ δίνεις, ουσιαστικά δανείζεις το Θεό και εκείνος θα σου δώσει όποτε χρειάζεται, εκείνο που χρειάζεσαι. Μην λησμονούμε ακόμα ότι κάθε δανεισμός ή ελεημοσύνη μας πρέπει να γίνεται πάντοτε εις το όνομα του Θεού. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που ίσως δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα που έχουμε μία αρνητική θέση έναντι της ελεημοσύνης, ότι το κάνω για να το ευχαριστηθώ εγώ, δηλαδή δίνω μία ελεημοσύνη για να ευχαριστηθώ εγώ, να χαρώ εγώ. Κάνε, λέει, μία καλή πράξη και θα νιώσεις πόση χαρά. Όχι, το να νιώσω χαρά, αυτό είναι δευτερογενές. Την ελεημοσύνη μου θα την κάνω γιατί το λέγει ο Θεός και θα γίνει εις το όνομα του Θεού. Προσέξατε, σήμερα πόσα χρήματα μαζεύουν για τον λεγόμενο τρίτον κόσμο. Δώσατε, λέει, χρήματα, τόσα χρήματα, ελάχιστα, είναι ένα εμβόλιο κατά της πολιομυολίτιδος, ή ακόμη είναι ένα καρβέλι ψωμί, ή να πιούνε λίγο καθαρό νερό οι άνθρωποι, τα παιδιά των τρίτων χωρών. Τα ακούμε αυτά συνέχεια από τα μέσα ενημερώσεων, από τις εφημερίδες, και ζητούν χρήματα. Είδατε πουθενά
να ασκείται αυτή η λεγόμενη φιλανθρωπία, να ασκείται εν ονόματι του Θεού. Και μάλιστα όταν οι άλλοι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού. Ο τελευταίος άνθρωπος, μόνο που είναι να είναι άνθρωπος φυσικά, είναι εικόνα του Θεού. Μα όπου και αν βρίσκεται, και αν ελεηθεί με τον οβολό μου, αυτό είναι για τη δόξα του Θεού. Το είδατε εσείς πουθενά αυτό? Όλα αυτά, αγαπητοί μου, έχουν αρνητικό χαρακτήρα και πρέπει να σας πω ότι δεν αντέχουν στην αιωνιότητα. Δηλαδή ασκείται, τότε με αφαγιώτα, το λεγόμενο αυτόνομον αγαθόν. Αυτόνομον, που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Αυτό δεν θα μείνει στην αιωνιότητα. Δεν θα το δεχθούμε στη Βασιλεία του Θεού σαν μια ανταμοιβή μας για το καλό που κάναμε στον παρόντα κόσμο. Και το λέγω για να μην χάσουμε το μισθό μας, μην πάει χαμένος ο μισθός μας. Ότι η ελεημοσύνη, λέει στη συνέχεια το χωρίο, να επανέλθω, θα σου αποδειχθεί, λέγει, χρησιμοτέρα από τον Χριστόν, από τον Χρυσόν. Αυτό είναι μία αλήθεια. Διότι άλλο πράγμα να έχω τον Χρυσόν θαμένον εις το χρηματοκιβώτιό μου, και άλλο πράγμα να είναι ο ζωντανός Χριστός, που αν κάποια στιγμή με διώξουν, έφυγα, δεν έχω τίποτα, ούτε μια δεκάρα στην τσέπη μου, είναι ο Χριστός. Μπορεί να τα άφησα δεν ξέρω πού τα χρήματά μου, είναι ο Χριστός, ο οποίος θα με βοηθήσει. Θα μου φανεί συνεπώς πολύ χρησιμότερος ο Χριστός, παρότι ο Χρυσός που τον άφησα γιατί έφυγα βία από μια πολεμική κατάσταση κτλ. Και μάλιστα στην ένσταση ότι δηλαδή αν μου τύχει κάτι περισσότερο και πρέπει πάντα να κρατάω, δεν είναι κακό κανείς να κρατάει πάντοτε κάτι, γιατί πρέπει να σας πω, σε όλα αυτά πρέπει να υπάρχει η αρετή της διακρίσεως. Μην το ξεχνάτε, μην το ξεχνάτε, η αρετή της διακρίσεως. Πόσο θα δώσω, τι θα δώσω, πότε θα δώσω, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και μάλιστα και στα περασμένα και σε τούτα που λέμε, θα μας πει ο ιερός συγγραφεύς, πρόσεξε, μη φτιάξεις τη δική σου πτώση, πέσεις εσύ. Όχι, όλα τα πράγματα θέλουν μία διάκριση. Ωστόσο, ο λογισμός ότι αν δώσω, μήπως εγώ στερηθώ, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Ακούστε τι λέγει εδώ ο ψαλμοδός στον 36ο ψαλμόν. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Δηλαδή, ήμουνα νεότερος, λέγει ο ψαλμοδός, και γέρασα. Συνεπώς, έχω πολλήν εμπειρίαν. Δεν είδα, λέει, μια φορά τον δίκαιον, τον ευσεβή άνθρωπο, ο οποίος ελεεί, να τον δω εγκατελελειμμένον από τον Θεό, ούτε το σπέρμα αυτού, δηλαδή τα παιδιά του, τα εγγόνια του, η απογονή του, να ζητάνε ψωμί, να βγουν στον δρόμο και να ζητάνε ψωμί, ελεημοσύνη. Γιατί? Διότι ο δίκαιος όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει. Και το σπέρμα αυτού, η απόγονή του, είναι σε ευλογία. Έχει όλα τα αγαθά. Γιατί? Διότι έχει τον ευλογούντα Θεόν. Επειδή ο Θεός είναι ελεήμων, είναι κάτι που τονίζεται πάρα πολύ και προπαντός στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, αν εσύ ελεείς, ομοιάζεις του Θεού. Είσαι ελεήμων και δεν μπορεί να σε αφήσει ποτέ ο Θεός. Αυτός λοιπόν ο ψαλμικός στίχος που σας είπα, είναι, τα λέει όλα. Και στον ουρανό, στον ουρανό, στην κρίση, όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, η μέρα που θα φύγουμε από τον παρόντα κόσμο, αλλά και κατά τη γενική κρίση, θα ακουστεί εκείνο το αμήν λέγω ημίν, εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Ο ίδιος ο Κύριος το λέει αυτό. Ό,τι κάνατε στους φτωχούς, το κάνατε σε μένα. Συνεπώς εγώ θα αποδώσω σε εσάς.
Και μη λησμονούμε εκείνο που λέγει η επιστολή του αδελφοθέου Ιακώβου, είναι πολύ σπουδαίο, ότι οι κρίσεις ανέλεος το μη ποιήσαντι έλεος. Ότι οι κρίσεις του Θεού, οι κρίσεις είναι χωρίς έλεος για εκείνον που δεν έδειξε έλεος εις τους άλλους ανθρώπους. Κατακαυχάται έλεος κρίσεως, και μάλιστα αν έπρεπε να σταθεί από εδώ η κρίση και από εδώ το έλεος, η ελεημοσύνη, το έλεος, τότε λέει η ελεημοσύνη κατακαυχάται στην κρίση, ότι σε νίκησα. Διότι εάν η ελεημοσύνη νικά και αυτόν τον Θεόν, τον νικά, ναι, τότε κατακαυχάται, σε νίκησα. Δηλαδή, σαν να λέει η ελεημοσύνη, εις την κρίση. Και ακόμη λέει ο παροιμιαστής, ως φράση τα ότα αυτού του μη επακούσε ασθενούς, και αυτός επικαλέσεται και ουκέστε ο εισακούων. Εκείνος που κλείνει τα αυτιά του και δεν θέλει να ακούσει εκείνον ο οποίος έχει ανάγκη του ασθενούς. Ασθενής όχι με την έννοια άρρωστος, αλλά με την έννοια του αδυνάτου ανθρώπου, φτωχός, ανήμπορος, όπως θέλετε. Τότε, όταν αυτός ο ίδιος που κλείνει τα αυτιά του, όταν θα επικαλεστεί το έλεος του Θεού, τότε κανείς, ούτε ο Θεός, θα τον ακούσει. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 12. Σύγκλισον ελεημοσύνην εν της ταμείης σου, και αυτή εξελίτε σε εκπάσεις κακώσεως. Δηλαδή, η απόδοση. Κλείσε στο ταμείο σου, αντί χρημάτων, την ελεημοσύνη, και αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ταλαιπωρία. Νομίζουμε ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ότι με την συσσόρευση των χρημάτων ή των γεννημάτων μας, τα προϊόντα της γης, των χωραφιών μας κτλ., θα εξασφαλίσουμε την επιβίωσή μας, αγαπητοί μου, και την ευτυχία μας. Πόσο λανθασμένη είναι αυτή η θέση. Η απάντηση μας δίδεται στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Ενθυμίστε, είχε πολλά, λέει, γεννήματα εκείνη τη χρονιά, πολλά, δεν χωρούσαν στις αποθήκες, αλλά ο άφρονος αυτός πλούσιος, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, θα κάνω μεγαλύτερες και θα βάλω τα γεννήματά μου, και θα πω ψυχή μου, ω ψυχή μου, ψυχή, ζωή δηλαδή, ω ζωή μου, ψυχή μου, γιατί η ψυχή δεν τρώει, έχεις γεννήματα πολλά, να ζήσεις. Και εκείνο το βράδυ, μας λέει η παραβολή του άφρονος πλουσίου, έρχεται ο Θεός και λέγει σε αυτόν τον άφρονα πλούσιο, απόψε απαιτούσιν, γυρεύουν. Ποιοι γυρεύουν? Οι δαίμονες. Την ψυχή σου. Αν δεν ετοίμασες εκείνα που ετοίμασες, σε ποιον θα μείνουν? Αυτή την απάτη την υφιστάμεθα όλοι μας, λίγο ή πολύ, αγαπητοί μου. Πρέπει να το πούμε. Λίγο ή πολύ. Και όμως δεν είναι έτσι. Εκείνο που θα σώσει δεν θα είναι η αποταμίευση εις το χρηματοκιβώτιο, αλλά θα είναι η ελεημοσύνη. Αυτή, λέει, να κλείσεις μέσα εις το χρηματοκιβώτιό σου. Γιατί πίσω από τον ασθενή, τον αδύναμο, τον ανήμπορο άνθρωπο που ελεούμε, βρίσκεται ο δυνατός Χριστός. Και ο Χριστός είναι παντοδύναμος Θεός. Μην το ξεχνούμε. Κάποτε ο Χριστός είπε εις τους μαθητάς του, όταν τους έστειλε σε ιεραποστολή, τους έστειλε ανά δύο, και μάλιστα προσετέθησαν εις τους 12 και 70 ακόμη μαθητές, ο γνωστός κύκλος των 70 μαθητών. Εκείνοι εκήρυξαν και γύρισαν πίσω με πολύ χαρά να του πούν τα αποτελέσματα της ιεραποστολής των. Και τώρα ο Χριστός τους ερωτά σε μια δεδομένη στιγμή, «Ότε απέστειλα ημάς άτερ
βαλαντίου και πείρας και υποδημάτων, μύτινος υστερήθητε. Όταν λέει σας απέστειλα στην Ιεραποστολή χωρίς βαλάντιον, χωρίς πορτοφόλι, η πείρα, το πει με ήττα, θα πει σακούλα, είναι ταξιδιωτική σακούλα, και χωρίς σακούλα και χωρίς υποδήματα. Τότε οι φτωχοί δεν φορούσαν υποδήματα, είναι γνωστό. Γι' αυτό όταν εικονίζουμε τον Ιησού Χριστόν, επειδή ήτο πτωχός, τον ζωγραφίζουμε, τον αγιογραφούμε, τον ιστορούμε χωρίς παπούτσια, χωρίς καν πέδιλα. Βέβαια εδώ βλέπει κανείς μια κατάσταση της εποχής. Το πνεύμα είναι ότι δεν στηρίχθηκε η Ιεραποστολή σε αυτήν που εγώ σας έστειλα, σε υλικά πράγματα. Μήπως τίποτα στερηθήκατε? Και εκείνοι, ξέρετε τι απήντησαν? Ουθενός Κύριε, από τίποτα δεν στερηθήκατε. Γιατί πίσω από αυτούς ήταν ο Χριστός. Όταν παρακαλώ, μάζεψαν 12 κοφίνια από τα περισσεύματα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων που χόρτασαν χιλιάδες άνθρωποι. Κάποια φορά είπαν οι μαθητέ, ξεχάσαμε να πάρουμε ψωμί. Ήταν μες στο πλοίο. Και ο Κύριος τους είπε, καλά δεν θυμάσαστε τι έγινε με το χορτασμό των 5.000? Δεν θυμόσαστε? Αγαπητοί μου, ένα είναι το πρόβλημα: να είσαι πιστός άνθρωπος. Αν είσαι ευσεβής και πιστός άνθρωπος, όλα τα άλλα πραγματικά καλύπτονται. Γι' αυτό η ελεημοσύνη υπερέχει πάσης συσσωρεύσεως αγαθών. Ακόμη ο Κύριος είπε σε όλους μας μέσα στους αιώνες, ποιήσατε αυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους σκηνάς. Έπρεπε να σημειώσω ακόμη κάτι στο προηγούμενο που σας είπα για την Ιεραποστολή, ότι σήμερα για να γίνει μία Ιεραποστολή, δυστυχώς χωρίς να το καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε να πλαισιωθούμε με υλικά πράγματα, με χρήματα, με τούτα, με κίνα. Όχι ότι είναι άχρηστα, τα υλικά πράγματα σε μια Ιεραποστολή δεν είναι άχρηστα, αλλά κάπου ξεφεύγουμε και νομίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε Ιεραποστολή στην Αφρική, οπουδήποτε, ξέρω εγώ που γίνεται, στην Κορέα, ξέρω εγώ, στην Κεντρική Αμερική, όπου πάνε οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, ότι θα επιτύχουμε εάν έχουμε έναν πλούτον υλικών αγαθών. Είναι λάθος. Μπορούμε να έχουμε για να βοηθήσουμε, αλλά όχι όμως να στηριζόμεθα εκεί. Και σας ξαναλέγω, κάνουμε αυτό το λάθος. Κάπου η καρδιά μας στηρίζεται στα υλικά πράγματα. Επανέρχομαι σε αυτό που σας είπε ο Κύριος, να κάνετε, λέει, για τους εαυτούς σας φίλους από το μαμονά της αδικίας. Μαμονάς ήταν ο θεός του πλούτου, όχι στους Εβραίους, στους Αθηνικούς. Και λέγεται αδικίας θεός, διότι άλλους μεν δίνει πιο πολλά, εννοείται ο μαμονάς. Δηλαδή η χρήση των χρημάτων δεν είναι δικαία. Λοιπόν, με την ελεημοσύνη σας κάνετε για τους εαυτούς σας φίλους από την αδικία του μαμονά. Είναι ώστε όταν εκλείπετε, δηλαδή όταν φύγετε από τον κόσμο αυτόν, πεθάνετε, σας δεχθούν ποιοι? Όλοι εκείνοι που ελεήθηκαν εις τας αιωνίους σκηνάς. Δηλαδή εκείνους τις οποίους βοηθήσατε, αυτοί θα σας υποδεχθούν. Να σας πω μία εγκοσμία εικόνα, ωραία εικόνα, εγκοσμία όμως, πόσο μάλλον όταν είναι ουρανία εικόνα. Εκείνη η περίφημη Ταβιθά, η περίφημη Ταβιθά, που όλη της τη ζωή την περνούσε με ελεημοσύνες, φαίνεται πως ήταν και μοδίστρα. Έραβε χιτώνες για τα μικρά παιδιά, για τις χείρες γυναίκες κτλ. Και όταν πέθανε η Ταβιθά, πέθανε ξαφνικά.
Τότε κάλεσαν τον Απόστολο Πέτρο, σαν τι μπορούσε να κάνει. Υπήρχε μια ελπίδα αναστάσεώς της, όπως και συνέβη. Τότε λέει οι χείρες και τα ορφανά έκλαιγαν και έδειχναν στον Απόστολο Πέτρο εκείνα τα ρούχα που τους είχε ράψει και τους είχε δώσει ή τα βυθά. Το θυμόσαστε, είναι από τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παραστάθηκαν, πραγματικά παραστάθηκαν οι ελεηθέντες εις τους εκπροσώπους του Χριστού, τους Αποστόλους, για να δειχθεί και να συγκινηθεί ο Απόστολος, να συγκινηθεί ο Θεός και να δώσει τι, γιατί όχι, την Ανάσταση. Και πράγματι ανέστησε την Ταβιθά. Είναι μια ωραία εικόνα, επιγεία το ξαναλέγω, που δείχνει πως θα υποδεχθούν οι ελεηθέντες στον ουρανό εκείνους οι οποίοι τους ηλέησαν. Ακόμη ο Κύριος μας είπε, αγαπητοί, ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα, να κάνετε τους εαυτούς σας πορτοφόλια που δεν παλιώνουν. Γιατί ένα πορτοφόλι βέβαια από τη χρήση παλιώνει. Θησαυρών ανέκλειπτων εν της ουρανής. Θησαυρό που δεν λείπει από τους ουρανούς, όπου κλέπτης ούκ εγγίζει, ουδε σεις σίγμα ήτα σίγμα, ουδε σεις διαφθείρει. Που ούτε κλέφτης μπορεί από εκεί να κλέψει, ούτε σκόρος να καταφάει. Συνεπώς, όλη αυτή η περίφραση που είναι στον Λουκά στο 12ο κεφάλαιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τονισμός της ελεημοσύνης. Μέσα στις υποθήκες που έδωσε, αγαπητοί μου, ο Τοβίτ στο γιο του τον Τοβία, διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο, που είναι η πνευματική διαθήκη, θα λέγαμε, του Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία, το μεγάλο θέμα της ελεημοσύνης. Και εκεί να σας διαβάσω λίγο το κείμενο, να δείτε τι ωραία πράγματα υπάρχουν. «Εκ των υπαρχόντων σοι ποιοι ελεημοσύνη». Παιδί μου, από τα υπάρχοντά σου να κάνεις ελεημοσύνη και μη φθονεσάτο σου ο οφθαλμός. Μη τσιγκουνεύεται το μάτι σου, το κρατάς κάτι να το δώσω, να μην το δώσω, να το δώσω, να μην το δώσω. Μη τσιγκουνεύεται, λέει, το μάτι σου εν το ποιήν σε ελεημοσύνη, όταν κάνεις ελεημοσύνη. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από παντός φτωχού. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου όταν κάποιος φτωχός κάτι σου ζητάει. Από σου ουμή αποστραφεί το πρόσωπό του Θεού. Και τότε από σένα δεν θα αποστραφεί το πρόσωπο του Θεού. Ως σι υπάρχει κατά το πλήθος ποιήσων, εξ αυτών ελεημοσύνη. Ανάλογα με το τι έχεις, κάνε ελεημοσύνη. Προσέξτε, ανάλογα με το τι έχεις. Εάν ο λίγον σου υπάρχει, κατά το λίγον μη φοβού ποιήν ελεημοσύνη. Κάτι λίγο υπάρχει, από εκείνο το λίγο κάνε ελεημοσύνη. Θέμα γάρα αγαθών, θησαυρίζεις σε αυτό εις ημέραν ανάγκης, διότι έτσι θησαυρίζεις θησαυρών την ημέρα που εσύ θα περιέλθεις σε κάποια ανάγκη. Και συνεχίζει ο Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία και του λέγει ότι διότι ελεημοσύνη εκ θανάτου ρίεται και ουκεά εισελθήν εις το σκότος. Διότι, λέγει, η ελεημοσύνη απαλλάσσει από τον θάνατον. Δεν αφήνει να μπει στο σκοτάδι. Ποιο είναι το σκοτάδι? Το σκοτάδι της απογνώσεως, της πτωχίας, αλλά και το σκοτάδι το αιώνιον. Αιωνία κόλαση. Και συνεχίζει. Δώρον γαρ αγαθών εστίν ελεημοσύνη πάση της ποιούσιν αυτήν ενώπιον του υψίστου. Διότι είναι δώρον, λέει, αγαθών η ελεημοσύνη σε όλους εκείνους που την ασκούν ενώπιον του Θεού. Αν έχετε, και πρέπει να έχετε, Παλαιά Διαθήκη, θα παρακαλέσω, ρίξτε μια ματιά στο 4ο κεφάλαιο, στο βιβλίο Τοβίτ, να δείτε, εκεί θα το βρείτε, και θα βρείτε πάρα πολλά άλλα σημεία και θέματα που συνιστούν την πνευματική διαθήκη που σας είπα του Τοβίτ.
Πράγματι λοιπόν η ελεημοσύνη εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον παντελεήμονα Θεόν και τον καθιστά γνώσιο, γνήσιο παιδί του Θεού. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, τον 13, πάντα εις το ίδιο κεφάλαιο, το 29. Υπέρ ασπίδα κράτους και υπέρ δόρη αλκής κατέναντι εχθρού πολεμήσει υπέρ σου. Και η απόδοση: η ελεημοσύνη σου θα σε υπερασπίσει εναντίον παντός εχθρού περισσότερον και από την ισχυρά ασπίδα και από το δυνατό δόρυ. Είναι μια ωραία εικόνα που θέλει να δείξει πόση δύναμη έχει, αγαπητοί μου, η ελεημοσύνη. Πολύ δύναμη, όπως είναι τα όπλα, έτσι και εδώ. Η εξασφάλιση με τις δυνάμεις του κόσμου, να έχουμε, να έχουμε, να έχουμε, να τρώμε και να έχουμε, στο τέλος αποδεικνύεται μία σαθρή ανασφάλεια. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη και αυτό, και αυτό θα γίνει ή γίνεται, καλύτερα θα γίνει, και σήμερα όπως είναι γνωστό με αυτήν την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, προσέξτε, όχι η εκκλησιαστικοποίηση του παντός, αλλά παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Διότι ο Θεός θέλει να εκκλησιαστικοποιηθεί ολόκληρη η δημιουργία. Όλοι οι άνθρωποι να γίνουν χριστιανοί, ασφαλώς. Γι' αυτό και έστειλε μακριά τους μαθητάς του να κηρύξουν Χριστόν. Αλλά τα πάντα να είναι κάτω από την εκκλησία. Όλα να εκκλησιαστικοποιηθούν. Αυτό βέβαια θέλουν, δεν θέλουν οι άνθρωποι, θα γίνει μετά την κρίση. Θα γίνει, προσέξτε, σας το είπα την ώρα που σας έλεγα για τα λουλούδια του επιταφείου. Θα εκκλησιαστικοποιηθεί ολόκληρη δημιουργία. Ναι, δεν θα γυρίσει πίσω εις το μηδέν. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας ομιλεί περί εκκλησιαστικοποιήσεως. Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου ομιλούν περί παγκοσμιοποιήσεως. Δεν έχει το ένα με το άλλο ουδεμίαν σχέση. Είτε παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, είτε παγκοσμιοποίησης της θρησκείας, ο γνωστός οικουμενισμός, είτε της τέχνης κλπ. Κλπ. Που όλα αυτά δείχνουν κάτι το δαιμονικό. Προσέξτε το. Δαιμονικό. Ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει την παγκοσμιοποίηση. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα αναφέρεται στο Δευτερονόμιον, γιατί μπορεί να δημιουργήθηκε κάποια απορία σε εσάς, και η θέση που θα σας πω και που την χρησιμοποιεί τη θέση αυτή ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του εις τους Αθηναίους. Όταν λέγει ο Θεός διεμέριζεν έθνη τους ανθρώπους, έβαλε τα όρια της κατοικίας αυτών, τα γνωστά μας σύνορα. Τα σύνορα έχουν πολύ σημασία. Δεν είναι πρόοδος της ιστορίας το να καταργήσουμε τα σύνορα. Να το ξέρετε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά το ξέρετε όμως. Να έχουμε γνώση. Ο Θεός θέλει να υπάρχουν σύνορα. Και να υπάρχει το νοικοκυριό του κάθε λαού. Η κάθε παράδοσή του και λοιπά και λοιπά. Βέβαια δεν θα μείνω περισσότερο για να σας πω ότι ο Θεός λέγει ότι, το λέει ο Απόστολος Παύλος, κρίνει πόσο θα ζήσει ένας λαός και πότε πρέπει ο λαός αυτός να εξαφανιστεί. Έχουμε πολλούς λαούς από την αρχαιότητα που δεν υπάρχουν σήμερα με την εθνική του συνείδηση. Οι Εβραίοι υπάρχουν, έχουν εθνική συνείδηση. Οι Έλληνες υπάρχουν, έχουν εθνική συνείδηση. Όταν χάνεται η συνείδηση ενός λαού, η εθνική συνείδηση, ο λαός αυτός δεν υπάρχει. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Αλλά πού να τα πει κανείς αυτά και ποιος να ακούσει? Ωστόσο εδώ προσέξτε. Είπαμε ότι εμείς επιδιώκουμε τώρα οι κοσμικοί άνθρωποι την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.
Βλέπετε, με αυτά όλα που ήδη ξεκινούν, κάτι συμβαίνει στην Άπο Ανατολή. Και όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είναι πολλά χρόνια που υπόθηκε αυτό, κρυολογεί, λέει, το Τόκιο, το χρηματιστήριο του Τοκίου, και ξέρω εγώ, βύχει ο Κλίντον. Να, κάτι τέτοια. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να μαζέψει κανείς την οικονομία του, αλλά η οικονομία πια του κάθε λαού είναι εκτεθειμένη σε αυτές τις διακυμάνσεις. Ανέβα μήλο, κατέβα ρόδι. Αυτό πηγαίνει. Αυτό γίνεται συνεχώς. Λοιπόν, προσέξτε. Κάτι που συγκλονίζει αυτό που θα σας διαβάσω τώρα και που θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας ως προς την οικονομική παγκοσμιοποίηση. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 18ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 10-14. «Ουέ, ουέ, η πόλη, η μεγάλη, η Βαβυλών». Αλίμονο, αλίμονο, η μεγάλη πόλη, η Βαβυλών. Για την ώρα είναι η Αμερική. Δεν διστάζω να το πω. Ανεβαίνει, κατεβαίνει το δολάριο. Για την ώρα, με τα σημερινά δεδομένα. Η πόλη η ισχυρά. Ότι μία ώρα ήλθεν η κρίση σου. Προσέξτε αυτό, μέσα σε μία ώρα, λέει, κρίθηκες. Ήλθε η κρίση σου. Κρίθηκες μέσα σε μια ώρα. Ακούστε, σε μια ώρα. Αυτές δε τις μεταβολές που έχουμε στα χρηματιστήρια παγκόσμια, μέσα σε ώρες γίνονται αυτά. Είναι γνωστό. Έτσι που μπορούμε να πούμε πώς μπορεί ένας λαός να πέσει μέσα σε μια ώρα. Ναι, είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Δηλαδή να επαληθεύει αυτός ο λόγος της Αποκαλύψεως. Και οι έμποροι της γης κλάψουσιν και πενθήσουσιν επ' αυτή, ότι των γόμων αυτών ουδής αγοράζει ουκέτη. Γιατί το εμπορευμά τους πια ποιος θα το αγοράσει? Έπεσε η μεγάλη δύναμη, η Βαβυλώνη μεγάλη, έπεσε, φτώχεινε. Ποιος μπορεί λοιπόν να αγοράσει των γόμων τα φορτία, τα εμπορεύματα των εμπόρων? Ότι των γόμων αυτών ουδής αγοράζει ουκέτη, γόμων χρυσού και αργύρου, και πάντα τα λιπαρά και τα λαμπρά απήλθον από σου. Έχει ολόκληρο, αγαπητή μου, κεφάλαιο. Δεν το πήρα ολόκληρο για να μην σας κουράσω. Ομιλεί ακόμα και περί ψυχών ανθρώπων και περί σωμάτων ανθρώπων. Μπορεί οι ψυχές να εμπορεύονται, να υπάρχουν έμποροι ψυχών, γιατί όχι? Μπορεί να υπάρχουν έμποροι σωμάτων, γιατί όχι? Είναι παγκόσμια διαδεδομένα τα ναρκωτικά? Είναι ο φόβος μας και ο τρόμος μας? Χθες, προχθές, κάποια παιδάκια κυριολεκτικά που πήγαν εκεί στην εξοχή, εκεί σε μια στάνη, λέει, όπως άκουσα, σε ειδήσεις κλπ, να κάνουν εκείνο το γλέντι απολαύσεως. Έτσι λέγεται, γλέντι απολαύσεως. Είναι μια ξένη λέξη και αυτή συγκομμένη. Μη σας φορτώνω περισσότερο. Να απολαύσουν τι? Ναρκωτικά. Εδώ τι έχουμε? Δεν έχουμε καταστροφή σωμάτων αλλά και ψυχών? Και κάποιοι εμπορεύονται τα ναρκωτικά και ό,τι άλλο. Δεν μιλώ για τη δουλεία της αρχαιότητος, αλλά μιλώ για αυτά τα πράγματα που σήμερα όλα αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν για να ωφεληθούν οι τσέπες κάποιων μεγάλων. Αυτά τα πράγματα ξαφνικά, λέει, πώς πέφτει ένας πύρος, παφ, θα χαθούν. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περικοπή της Αποκαλύψεως, 18 κεφάλαιων, 10-14 σας είπα. Έτσι, όλη η ισχύς, όλη η δόξα, όλη η ωραιότης, όλος ο λαμπρός πολιτισμός, όλος ο πλούτος, σε μια ώρα πέφτουν. Πού λοιπόν να στηριχθεί ο άνθρωπος? Πού? Εάν η ελεημοσύνη και η εν γέννη αρετή δίδουν αληθή εξασφάλιση στον ευσεβή, εκεί θα σωθεί ο ευσεβής. Όχι στα σύγχρονα μέσα και στον σύγχρονο πολιτισμό. Με το τελευταίο αυτό εδάφιο που σας είπα,
κλείει η ενότητα που αναφέρεται εις τον δανεισμό. Και προχωρούμε σε μια νέα ενότητα που αναφέρεται εις την εγγύηση. Ξέρετε τι θα πει εγγύηση. Εγγύουμε για κάτι, για κάποιον. Και προχωρούμε στο 14ο κεφάλαιο. Ανήρ αγαθός, εγγυήσετε των πλησίων, και ο απολόλεκος εσχήνην καταλήψει αυτόν. Η απόδοση. Ο αγαθός άνθρωπος θα εγγυηθεί πρόθυμα για τον πλησίον του. Μόνον ο αδιάντροπος θα εγκαταλείψει τον άλλον αβοήθητον. Είπαμε νέα ενότης. Η εγγύηση. Να εγγυηθώ για τον άλλον. Και αυτή είναι ομοίως μία μορφή ελεημοσύνης. Ό,τι ακούτε, μην τρέξετε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα, γιατί το θέμα είναι λίγο ευρύ και έχει πολλές πτυχές. Πάντως, και για την εγγύηση, αν τελικά χρησιμοποιηθεί, πρέπει να υπάρχει η διάκριση. Βέβαια, το βιβλίο των Παροιμιών μας λέγει όχι εγγύηση. Το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ μας λέγει δώσε εγγύηση. Θα δείτε στο τέλος ότι η άρνηση δεν είναι παρά για λόγους, θα λέγαμε, μη εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μπορεί να σκανδαλιστεί. Κατά τα άλλα, υπάρχει ένα συμβιβασμό αυτών των δύο θέσεων. Λέει η Φερυπίν το βιβλίο των Παροιμιών στο 6ο κεφάλαιο: «Ιε, εάν εγγυήσει σον φίλον, παραδώσεις συν χείρα εχθρό». Εάν, λέει, εγγυηθείς στο φίλο σου, είναι σαν να παρέδωσες το χέρι σου σε εχθρόν. Ακόμη, το βιβλίο των Παροιμιών: «Μη δίδουσε αυτόν εις εγγύην εσχυνόμενος πρόσωπον». Μη δίνεις τον εαυτό σου, πέσεις στον πειρασμό της εγγυήσεως, γιατί ντρέπεσαι κάποιο πρόσωπο. «Μα μου το ζήτησε ο αδελφός μου, ο φίλος μου, τώρα τι να κάνω». Είδατε, εις εγγύην εσχυνόμενος πρόσωπον. Όχι. «Εάν γαρμή έχεις πόθεν αποτίσεις», γιατί αν δεν έχεις από πού να πληρώσεις την εγγύησή σου που εγγύηθηκες για τον άλλον και ο οποίος άλλος δεν έχει να πληρώσει, λείψονται το στρώμα το υπό τας πλευράς σου. Θα σου πάρουν και το στρώμα που πέφτεις να κοιμηθείς. Είναι ωραία εικόνα αυτή. Θα σου πάρουν και το στρώμα. Και ο παροιμιαστής ομιλεί έτσι γιατί φοβάται, σας είπα, τον εγγύητη να μην σκανδαλιστεί. Γιατί όταν ο εγγύητης δεν είναι ισχυρός άνθρωπος, ισχυρός στην πίστη στο Θεό, να πει «έχει ο Θεός, καλά τα χάσα όλα με την εγγύηση που έδωσα, αλλά έχει ο Θεός και δεν είναι δυνατός, τότε τι κάνουμε». Με αυτό το πνεύμα ομιλεί το βιβλίο των Παροιμιών. Η διάκριση όμως θέτει τα πράγματα στη θέση τους, όπως είδαμε εδώ που λέει ο σοφός Σύραχ ότι εκείνος που είναι αγαθός άνθρωπος κάνει εγγύηση, δίνει εγγύηση. Συχνά ακούμε περιπέτειες του εγγύητου, πολλές φορές. Μάλιστα, συνήθως με την τράπεζα. Μπαίνεις εγγυητής, υπογράφεις και η τράπεζα σου παίρνει το σπίτι, γιατί εκείνος που επήρε χρήματα από την τράπεζα δεν έχει να πληρώσει. Όπως και ο χρεοφυλέτης, εκείνος που σκέπτεται πονηρά και δεν επιστρέφει το χρέος του γιατί θέλει να υποφεληθεί, έτσι για τον εγγυητή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είπαμε θα υπάρχει η διάκριση, αλλά ας δούμε διάφορες φάσεις του θέματος. Στίχος 15. Χάριτος εγγύου μη επιλάθη, έδωκε γάρ την ψυχήν αυτού υπερσού. Εδώ ο ιερός συγγραφεύς αποτείνεται εις εκείνον που πήρε την εγγύηση. Σε αυτόν αποτείνεται και του λέει: «Συ ο ευεργετούμενος μη λησμονήσεις την ευεργεσία του εγγυητού σου, γιατί εκείνος έδωσε για χάρη σου τη ζωή του». Πράγματι λοιπόν βλέπουμε εδώ να αποτείνεται, για να μην φανεί κανείς παρά
φιλότιμος και όχι πονηρός. Να κινηθεί δηλαδή η φιλοτιμία, διότι ο εγγυητής έδωκε την ψυχή αυτού υπέρ σου. Έδωσε τη ζωή του για σένα. Όπως αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, πρέπει στις δοσοληψίες μας να έχουμε, να κάνουμε, αν μπορούμε, όσο μπορούμε, με εντίμους ανθρώπους, όσο τούτο είναι δυνατόν. Γιατί πάντοτε δεν είναι δυνατόν. Και διότι έναν που το ξέραμε έντιμο, κάποια στιγμή η ανάγκη να τον κάνει να μην σταθεί έντιμος. Και η ευγνωμοσύνη που οφείλει στον εγγυητή, εκείνος που δέχθηκε την εγγύηση, πρέπει να είναι, προσέξτε, ισόβιος. Ισόβιος. Μη πει που σε ξέρω και που σε είδα. Ο να φυλάξει ο Θεός. Θυμούμε κάποιος πρώτου 40, πρώτου πολέμου, δανείστηκε για να φτιάξει το σπίτι του, ένα μεγάλο σπίτι. Κάπου, τέλος πάντων. Όταν μπήκε η κατοχή και τα χρήματα δεν είχαν καμία πλέον αξία, επήγε να πληρώσει το χρέος του άνθρωπος αυτός, που δεν είχαν, ξέρω εγώ, τίποτα, καμία αξία τα χρήματα, τα λεγόμενα κατοχικά χρήματα. Τώρα, αδελφέ μου, βρήκες τον καιρό να εξοφλήσεις το χρέος σου που τα χρήματα δεν έχουν καμία αξία. Αγαπητοί μου, είχα δει, υπήρχε μία ασυμβίβαστη εχθρότης ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Άνθρωπε, δεν έχεις λιγάκι φιλότιμο? Και πηγαίναμε στον 16ο στίχο. Αγαθά γαρ εγγύου ανατρέψει αμαρτωλός, και αχάριστος εν διανία εγκαταλείψει ρισάμενος. Συγγνώμη, ρισάμενον. Και η απόδοση. Ο πονηρός και αχάριστος όμως θα ανατρέψει την αγαθοεργία του εγγυητού. Θα εγκαταλείψει τον ευεργέτη του εκείνος που έχει κατά νου διαθέσεις αχαριστίας. Δεν υπάρχει πιο ανώσιον πράγμα από την αχαριστία. Ανώσιον πραγματικά, που επιπλέον διατίθεται να καταστρέψει και τον εγγυητή. Σαν το παράδειγμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ευχάριστοι γίνεστε, δηλαδή ευγνώμονες να γίνεστε μέχρι θανάτου. Ναι, ποτέ μην ξεχάσει κανείς την ευεργεσία που δέχθηκε από κάποιον άνθρωπο. Ποτέ να μην την ξεχάσει. Είτε υλική, είτε πνευματική είναι, είτε ό,τι είναι, τον ευεργέτη του πάντα να τον έχει ξεχωριστά μέσα στην καρδιά. Ο Κύριος, ενθυμίστε, διαμαρτυρήθηκε δια την αχαριστία των 9 θεραπευθέντων λεπρών. Ο ένας γύρισε να πει το ευχαριστώ και πήρε περισσότερη ευεργεσία. Εάν κρίνουμε με βάση το 1 και το 10, θα πρέπει να πούμε τότε το 9, τα 9 δέκατα των ανθρώπων είναι, μην το πάρετε απόλυτο, σκέψη λόγου είναι. Είναι αγνώμονες οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, ξέρω μόνο ότι οι αχάριστοι άνθρωποι είναι περισσότεροι από τους ευγνώμονες. Θα έλεγα έτσι παιδαγωγικά, να καλλιεργείτε στα παιδιά σας το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Διότι ο άνθρωπος ο καινούριος από μικρό παιδί θα μάθει ή να είναι αγνώμων ή να είναι ευγνώμων. Καλλιεργείτε λοιπόν την ευγνωμοσύνη, όχι μόνο σαν διδασκαλία, αλλά και να βλέπουν τα παιδιά σας ότι εσείς αποδίδετε εις εκείνους που χρωστάτε την ευγνωμοσύνη, και το παιδί από το παράδειγμά σας θα πει, στη ζωή μου θα ήθελα να είμαι έντιμος και ευγνώμων. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 17ο. Εγγύη πολλούς απόλεσε, κατευθύνοντας και εσάλευσεν αυτούς ως κύμα θαλάσσης. Άνδρας δυνατούς απόκησε και επλανήθησαν εν έθνεσιν αλλοτρίης. Η απόδοση. Πολλούς εγγυητάς με πολλά αγαθά τους κατέστρεψε η εγγύηση. Τους κλόνησε όπως τα κύματα της θαλάσσης. Έδιωξε από τον τόπο τους άνδρας δυνατούς, οικονομικά δυνατούς, και αυτοί περιεπλανήθησαν σε ξένα έθνη.
Εδώ βλέπει κανείς ένα κακό αποτέλεσμα, ώστε να πει τόσο φοβερό πράγμα είναι με τόσο τραγικά αποτελέσματα να σταθώ εγγυητής το τι ενδεχομένως μπορεί να πάθω. Να χάσεις το σπίτι σου, να χάσεις το χωράφι σου, να χάσεις τα χρήματά σου. Και οι εγγυητές είτε από ντροπή, είτε εκ του ότι δεν έφτανε η περιουσία τους να πληρώσουν την εγγύηση, αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους και κάποτε και έξω από τα σύνορα της πατρίδος των, σε ξένα έθνη. Έτσι μας λέει το χωρίο. Ίσως κάποιοι, και δεν είναι περίεργο, και να επολύθησαν ως δούλοι για να ξεχρεώσουν. Ναι, το αναφέρει αυτό και ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος. Μπορείτε να φανταστείτε τι ύπνο μπορεί να έχει ο εγγυητής. Εγώ μπήκα εγγυητής, άραγε τι θα γίνει παρακάτω, τι ύπνο μπορεί να έχει. Θα λέγαμε ότι αν θέλεις να διευκολύνεις κάποιον ως ελεημοσύνη, μπαίνοντας εγγυητής εννοείται, να λογαριάσεις αν μπορείς να καλύψεις την ζημία. Αν φερειπίν μπήκε σε εγγυητής 100.000 δραχμών, έχω 100.000 δραχμές να πληρώσω? Έχω, μπες εγγυητής. Δεν έχω, πρόσεξε. Πρόσεξε. Γι' αυτό είπαμε, χρειάζεται διάκριση. Αλλιώτικα μην πεις εγγυητής, γιατί δεν σας συμφέρει. Και πηγαίνουμε παρακάτω στον 19ο στίχο. Αμαρτωλός εμπεσών εις εγγύην και διώκων εργολαβίας εμπεσείται εις κρίσης. Η απόδοση. Ο κακοήθης όμως άνθρωπος που με υστεροβουλία επιπίπτει σε εγγυήσεις, επιδιώκοντας παράνομα κέρδη, θα περιπέσει σε δίκες και τιμωρίες. Εδώ πρόκειται για εκείνον που εκμεταλλεύεται τις εγγυήσεις για να πετύχει εργολαβίες, όπως λέγει εδώ το χωρίον, δηλαδή επικερδείς επιχειρήσεις. Δανείζεται από εδώ, δανείζεται από εκεί, ζητάει εγγύηση από αυτόν, εγγύηση από εκείνον. Και στην εποχή μας είναι σύνηθες το φαινόμενο, και όταν δει πως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, πριν τίποτα ξεσηκωθεί, παίρνει το αεροπλάνο και πάει στο εξωτερικό. Γνωστά πράγματα, πολύ γνωστά πράγματα. Είναι οι άνθρωποι των business. Έτσι έχουν, είναι business, ασχολούνται με τις υποθέσεις, με τέτοια πράγματα, και των πολλών εργολαβιών. Περιττό να πούμε ότι εδώ δεν ασκείται βεβαίως καμία αρετή και καμία διευκόλυνση, και ούτε είναι σπουδαίο αυτό που θα κάνεις εσύ, ανοητότατα αδελφέ, να δανείσεις τέτοιους ανθρώπους. Είναι έξω από τις εντολές του Θεού. Και ένα μικρό σχόλιο, μια παρατήρηση, ότι εάν πάμε τα χρήματά μας στην τράπεζα και παίρνουμε τον τόκον από την τράπεζα, δεν έχει καμία σχέση με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Διότι η τράπεζα τα χρήματά μας, τα κεφάλαιά μας, τα εκμεταλλεύεται και κερδίζει πολύ περισσότερα από τον τόκον τον οποίο μας δίνει. Εκεί δεν υπάρχει αμαρτία. Προσέξατε το αυτό. Εκεί δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν θα τοκίσεις τον αδελφό σου. Θέλει πολύ προσοχή. Και πηγαίνουμε στον 20ο στίχον. Αντιλαβού του πλησίον κατά δύναμή σου και πρόσεχε σε αυτό μη εμπέσεις. Η απόδοση. Υποστήριξε τον πλησίον σου ανάλογα με την οικονομική σου αντοχή. Πρόσεξε όμως και εσύ μη βρεθείς μπλεγμένος και πέσεις. Με τον τελευταίο και επιγραμματικό αυτόν στίχον, αγαπητοί, συμβιβάζεται το βιβλίο της Σοφίας Σύραχ με το βιβλίο των Παροιμιών. Εκεί βρίσκουμε το νόημα, το πνεύμα. Μπορείς να εγγυηθείς αν θέλεις, διότι έτσι βοηθάς τον πλησίον σου, αλλά πρόσεχε, η βοήθειά σου θα είναι στα μέτρα των δυνατοτήτων σου. Το θέμα μας θυμίζει εκείνο με το στο γεροντικό είναι γραμμένο, αν δεις λέει κάποιον και πνίγεται, μη πας να τον πιάσεις, γιατί μπορεί να σε τραβήξει και να πνιγείς και εσύ. Δώσε του το μπαστούνι σου.
Εάν δεις ότι το τραβάει προς τα μέσα το μπαστούνι στη θάλασσα, άσε το μπαστούνι στα χέρια του να γλιτώσεις εσύ. Είναι πολύ φυσικό. Είναι γραμμένο στο γεροντικό. Πάντως η εγγύηση είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει όμως να πούμε ότι στο χώρο της εγγύησεως εν ευρία ενία βρίσκονται και άλλα πράγματα. Πρώτον, εγγύηση για εργασία. Όταν σου ζητούν να συστήσεις κάποιον για εργασία, ξέρετε πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι αυτό? Πού ξέρεις αυτός τι θα κάνει στη δουλειά που εσύ τον συστήνεις? Είναι επικίνδυνο σημείο, σας είπα, γιατί μπορεί να σε εκθέσει αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια είναι θέμα αγάπης, αλλά πολύ προσοχή. Δεύτερον, είναι εγγύηση για γάμο. Όταν κάνουμε τα συνοικέσια, α, είναι καλό παιδί αυτός, είναι καλό παιδί, καλό κορίτσι αυτή. Δίκοπο μαχαίρι είναι το συνοικέσιο. Παίρνεις εσύ την εγγύηση στο λαιμό σου? Μπορεί αύριο να σε βλασφημούν οι άνθρωποι αυτοί. Τρίτον, εγγύηση για την ποιότητα ενός ανθρώπου για ιερατική διακονία. Α, είναι καλό παιδί αυτό να γίνει παπάς. Και αποδεικνύεται αχρίος άνθρωπος. Αγαπητοί μου, όπως καταλαβαίνετε, όπως και αν έχει το πράγμα και στην ευρύτερη ακόμα έννοιά του, η εγγύηση είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.